Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Επιστρέψαμε 10:30. Λοιπόν, και τώρα, Ανδρέα μου, θέλω να δούμε μαζί κάτι που ανεβάσατε στο εκκλησίαonline.gr από τον Ιερό Ναό του Μακροχωρίου στην Ιμαθία. Λοιπόν, μου το έστειλε και η φίλη μου η Μελίνα το συγκεκριμένο, που είναι στην Ιμαθία. Είναι λοιπόν αυτή η πετσέτα στην οποία σχηματίστηκε η μορφή ενός Αγίου. Με αυτά που λέει. Ακριβώς. Σύμφωνα με τους ιερείς. Ακριβώς, Καταρίνα μου, ναι, είναι όπως το λες. Προχθές, μετά την Ανάσταση, ο ιερέας του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Μακροχωρίου παρουσίασε αυτή την πετσέτα στους πιστούς. Τον έχετε συλλάβει. Ισχυριζόμενος ότι ενδεχομένως να έχει εμφανιστεί η μορφή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Αυτό πραγματικά προκάλεσε πολλές αντιδράσεις θετικές. Το Καραϊσκάκι. Πήγανε πολλοί πιστοί και προσκυνήσανε, είδαν τη συγκεκριμένη πετσέτα. Έγινε ένα, έτσι, ένα viral. Ανδρέα μου, να πω κάτι και στον Ανδρέα το μικρό, γιατί δεν το πιστεύεις. Δηλαδή, θαύματα συμβαίνουν. Οπότε ο κάθε άνθρωπος πώς το έχει πράττει. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά έχει αξία να μάθουμε πώς έγινε αυτό το σχήμα. Δηλαδή, ο εφημέριος, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Ανδρέα, έπλαινε τα χέρια των πιστών. Το πρόσωπο, το πρόσωπο. Ναι, έκανε μια αυτοσχέδια τελετή, ενώ τα πόδια, τέλος πάντων. Και μετά από αυτή... Τα πόδια δεν πλένουμε. Ναι. Και μετά από αυτή την αυτοσχέδια τελετή... Εμφανίστηκε αυτό. Σύμφωνα με αυτά... Σύμφωνα με όσο λέει ο ίδιος. Από εκεί και πέρα εμείς όπως... Να είναι καλά ο Μητροπολίτης Βέρειας που τα είπε τα πράγματα σωστά. Όπως οφείλαμε, πήραμε τηλέφωνο τον πνευματικό του προϊστάμενο και υπεύθυνη της Μητρόπολης Βέρειας, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι αυτή δεν δύναται να είναι η μορφή του Τιμίου Προδρόμου, υπό την έννοια ότι ο Τίμιος Πρόδρομος είχε ειρηνική μορφή και όχι πολεμική και επιθετική μορφή. Ο Καραϊσκάκης θα μπορούσε να είναι. Δεν χρειάζονται οι προκλήσεις. Αυτό τόνισε, δεν χρειάζεται τέτοιου είδους διαφήμιση, δεν χρειάζεται να ρίχνουμε νερό στο μήλο των άθεων και του καθενός ο οποίος από προχθές επιτίθεται στην Εκκλησία λέγοντας ότι πρόκειται για φεδρά πράγματα κτλ. Η πίστη είναι κάτι το ιερό, προφανώς όποιος βλέπει κάτι και το θεωρεί ότι είναι αυτό, είναι αυτό, είναι όπως το νιώθει ο καθένας. Τι είναι από αυτό εκεί πέρα... όμως, είναι εσείς, επειδή έχεις μιλήσει, από τι υλικό είναι φτιαγμένο αυτό, σου είπαν. Δηλαδή, είναι μια πετσέτα. Ότι έγινε και έγινε μόνο. Έγινε μόνο την πετσέτα, από τι υλικό είναι φτιαγμένο. Μετά, κατόπιν εορτής λοιπόν που έγινε μόνο. Μπορεί να ξέρετε το μαλλί ή το eyeliner κάποιας πιστής. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να το, ούτε να το κοροϊδέψω ούτε τίποτα. Σέβομαι τον κάθε άνθρωπο, σέβομαι τον ιερέα, ο οποίος καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να το μαζέψει, μιας και πήρε εντολή, ας πούμε, πνευματική. Κατανοώ ότι του έβαλε επιτίμιο και καλώς του έβαλε επιτίμιο ένας άξιος Μητροπολίτης. Είπε να μην δοθεί συνέχεια. Να μην δοθεί συνέχεια. Η αλήθεια είναι. Ανδρέα, θέλω να του μιλήσω του Ανδρέα. Σε ένα κράτος που συνταγματικά έχει την άνεξη θρησκεία, βρίζεις αυτούς που δεν πιστεύουν. Γιατί είπες μήλο στο νερό της αντίδρασης των Αθέων και δεν βρίζεις ένα δικό σας άνθρωπο ο οποίος κάνει καραγκιοζηλίκια. Γιατί αυτό δεν είναι τι πιστεύει ή τι κάνει, είναι ένα καραγκιοζηλίκι για να δημιουργήσει μια πελατεία. Βρίσε αυτόν και μετά βρίζε τους άλλους. Εγώ δεν βρίσε για να δεν έβρισε κανέναν. Δεν έβρισε κανέναν. Δεν μπορούμε να είμαστε σε θέση να κρίνουμε για τις πράξεις, στο μήλο της πράξεις ενός ιερέα μέσα σε άγιες μέρες. Μπορεί εκείνος να το εξέλαβε έτσι, μπορεί ο εφημέριος την έκανε την δουλειά. Δεν έχει καλή δουλειά, δεν γραφίζει καλά. Για είπε κατόπιν αδείο στο εφημερίο. Συγγνώμη, να το πω. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ δηλαδή, και σε κάποιες εικόνες που μπορεί να έχουν δακρύσει και κατά καιρούς γίνονται θαύματα. Εγώ πιστεύω στα θαύματα. Τώρα για το συγκεκριμένο, αυτό με προβληματίζει και εμένα. Που μπορεί και οτιδήποτε. Εντάξει, είναι αυτό που είπε και ο Ανδρέας, ότι η μορφή, ακόμα και του, να είχε γίνει θαύμα του Ιωάννη του Προδρόμου, είναι ειρηνική. Έτσι. Ενώ εδώ η συγκεκριμένη μορφή μοιάζει αρκετά επιθετική. Πολεμική αυτό είναι μορφή. Πολύ σωστό. Εκεί βρήκατε το πρόβλημα, ρε παιδιά. Ή ότι ο κάθε εφημερίδα θα κάνει έτσι μια πετσέτα και θα βγάζει. Ακόμα και αυτοί μια που θα το πιστέψουν, λοιπόν, βλέποντα αυτή τη μορφή. Γιατί δεν έβγαλε τόρ στον τραγουδιστή. Να κατανοήσουμε κάτι απλό, γιατί πρέπει να γίνει σαφές το τι, ποια είναι η στάση της Εκκλησίας προς τα θαύματα. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά πράγματα με εικόνες, με ιστορίες κτλ. Όταν συντελείται ένα θαύμα, οφείλει ο εφημέριος να ενημερώσει τον οικείο Μητροπολίτη. Ο οικείος Μητροπολίτης προσέρχεται στο χώρο. Ελέγχει ο ίδιος εάν επρόκειτο για θαύμα και εφόσον το εγκρίνει, τότε μόνο δίνει το OK για να δημοσιοποιηθεί. Είναι το θαύμα της ζωής. Και το ζεις γιατί ζεις.
Πάντως, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν είναι καλό να μένει αυτή η εικόνα από το Πάσχα. Είχαμε γεμάτες εκκλησίες. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τόσο νέο κόσμο στις εκκλησίες μας, τόσους ανθρώπους να πηγαίνουν, να είναι γεμάτα. Με στεναχώρησαν βεβαίως κάτι βεγγαλικά και κάτι ατυχήματα αυτό πραγματικά να λείπανε, γιατί είδαμε πολλούς ανθρώπους στο νοσοκομείο. Λοιπόν, πάντως, γενικά... πάμε να προχωρήσουμε και θα πάμε στο θέμα της Κιβωτού και σε χρειαζόμαστε, Αντρέα, για να μας πεις και τις δικές πληροφορίες. Λοιπόν, μήνυση κάνει ο πατέρας Αντώνιος στη νέα διοίκηση της Κιβωτού.